λίγες ώρες πριν την ανάδειξη του μεγάλου νικητή που θα μας εκπροσωπήσει στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, βρεθήκαμε στο Έναστρον, όπου και θα πραγματοποιηθεί ο ελληνικός τελικός, και παρακολουθήσαμε την πρόβα Τζενεράλε. Η Miss Number One, Έλενα Παπαρίζου, ερμήνευσε μοναδικά το περσινό νικητήριο τραγούδι της πολυσυζητημένης Κονσίτα. Άγια μας αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες για τη στιλιστική της εμφάνιση. Είσαι έτοιμη για αύριο? Ναι, πάρα πολύ έτοιμοι είμαστε. Έχουμε κάνει τις πρόβες μας. Όλα έχουν πάει ρολόι. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι είσαι το μεγάλο φαβορί. Αυτό σε αγχώνει? Η αλήθεια δεν είναι το πιο ευχάριστο, ας πούμε, πάντα να είσαι μπροστά, ας πούμε, στους ψήφους. Αλλά εγώ δεν τα απολογίζω καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι αύριο είναι η βραδιά που θα καθορίσει τα πάντα. Εγώ θα φροντίσω να βγω με πολλή αυτοπεποίθηση, να το διασκεδάσω και μαζί με την ομάδα μου, για να βγει το σωστό, για να μας ψηφίσουν αύριο. Θα κάνεις κάποια κεντρική εμφάνιση, στιλιστικά? Στιλιστικά το ρούχο μου το έχει κάνει η Σίλα Κιθαριώτη, που ξέρουμε όλοι ότι κάνει πολύ ωραία ρούχα. Έτσι και πιστεύω ότι και το αυριανό μου ρούχο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σεξ, είναι ρομαντικό, πώς είναι? Νομίζω έχει πολλά στοιχεία μέσα. Είναι γλυκό, είναι σεξι, είναι λίγο έθνη, ταιριάζει με το χρώμα του δέρματός μου. Είναι πολύ 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 σωστό για μένα. Και θέλω να μου πεις τι θα κάνεις αύριο για να σου φέρει τύχη. Έχεις κάποιο γούρι, θα είναι εδώ κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Πάντα φοράω ένα ματάκι απάνω μου, τα πιστεύω δηλαδή ότι... αλλά το γούρι μου είναι ο πατέρας μου, ο οποίος φτάνει αύριο. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μας μίλησε για τη συνάντησή του με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος One 12 χρόνια μετά. Εντάξει, ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του, δεν βρισκόμασταν, αλλά ποτέ δεν είχαμε τσακωθεί. Στο μέλλον θα μπορούσαμε να σας ξαναδούμε όλους μαζί? Δεν είμαι αρνητικός. Μου ακούγεται ωραίο. Όλοι μας φαντάζομαι με τους δικούς μας ανθρώπους, με αυτούς που είμαστε είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι, ακόμα και στο σπίτι, έτσι. Έχουμε διαφωνίες. Αυτά υπάρχουν, αλλά δεν είναι λόγοι αυτοί για να μην γίνει κάτι. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Σας μιλάω γενικά γιατί δεν ξέρω. Δεν με χαλάει πάντως. Εσύ θεωρείς ότι σε βοήθησε η συμμετοχή σου τότε στη Eurovision? Θεωρώ ότι μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς τα διαχειρίστηκα κρίνεται από τους. Από τον κόσμο, ας πούμε. Αλλά το ότι έχω πάρει πολλά εφόδια από την Eurovision, αυτό είναι δεδομένο. Είσαι η συμμετοχή της Κύπρου στο φετινό διαγωνισμό στην Eurovision. Πες μου λίγα λόγια για το τραγούδι σου. Λοιπόν, το τραγούδι μου ονομάζεται One Thing I Should Have Done. Τι ηλικία έχεις, είσαι πολύ μικρός. Πόσο νομίζεις ότι είμαι? 20. Έχεις αγωνία? Αγωνία, ανυπομονησία παραπάνω, ναι. Αλλά όχι άγχος. Είναι παραπάνω... Απλά θέλω πολύ να το κάνω. Στην Κύπρο έχεις κάνει ήδη τα πρώτα βήματα στο χώρο του τραγουδιού? Δεν έχω κάποιο άλμπουμ αυτή τη στιγμή, αλλά ετοιμάζουμε κάτι, μια μικρή εκπληξούλα, μετά την Eurovision.